Καλώς τα παιδιά, καλώς τα. 2-1. 2-1, τι να κάνω. 3 γκολ μπήκαν πάντως. Αυτό έχει σημασία. Και δεν έβαλε Λίβερπουλ και τα 3. Πρωτότυπο. Ούτε τα 2. Πρωτότυπο. Λέω εγώ τώρα. Ναι, αλλά έβαλε ένα και κέρδισε. Εντάξει. Πώς γίνεται να βγουν 3 γκολ σε ένα παιχνίδι. Κοίτα. Στο 1 θα είχε ένα δώρο. Ήταν με κουπόνι προσφοράς. Ωραία. Εντάξει. Μ' αρέσει. Ωραία. Γιατί αλλιώς δεν... Όπως βλέπεις δεν μας βλέπω να έχουμε πολύ χρόνο ομιλίας. Πρωτότυπο και αυτό σκοτεινά. Ναι, αυτό δεν ξέρω πώς έγινε τώρα. Ναι, πώς έγινε άραγε. Δεν το έχω χρησιμοποιήσει πολιτικά μέρα. Ναι, μου ωραία, εντάξει. Τέλος πάντων, παιδιά, θα είμαστε πολύ σύντομοι σήμερα, διότι έχουμε λίγο πρόβλημα με την μπαταρία μας, καθότι δεν τη φόρτισα εγκαίρως στην κάμερα. Δεν δίνουμε και στεγνά, όπως λέτε. Είναι Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου του 2011, είναι 3:15 και κάνω ένα πάθος. Πρόσεχα που δεν φόρτισα την μπαταρία, οπότε θα έχουμε ένα πολύ, πολύ σύντομο ταμείο το Σαββατοκύριακο. Κερδίσαμε 2-1, γεια σας. Καλό μεσημέρι. Αποφεύθηκαν λάθη το Σαββατοκύριακο χοντρά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ήταν όλα καλά. Δυστυχώς για κάποιους λόγους ο Τσάρλι Άνταμ δεν τον βλέπω να προσαρμόζεται και μου κάνει εντύπωση γιατί περιμέναμε από τον νεαρό να έχει πρόβλημα προσαρμογής με τον Χέντερσον και να θέλει χρόνο. Νομίζω όμως ότι ο Χέντερσον προσπαθεί περισσότερο από τον Τσάρλι Άνταμ, ο οποίος δείχνει να είναι αλλού. Για άλλη μια φορά ο Λούκας ήταν συγκλονιστικός και αυτό δεν το λέει μόνο εμείς, το λένε και άνθρωποι που ήταν στο γήπεδο. Οπότε όποιος θέλει να αμφισβητήσει, ας πάρει το παιχνίδι ολόκληρο να το δει και ας έρθει. Ή ας πάει και στην υπηρεσία στατιστικών της Premier League. Γιατί εκεί οι αριθμοί, επειδή είναι επιστημονική δουλειά και καταγράφονται τα πάντα, ας το βάλει υπόψη του. Έτσι. Λέει, τα λέμε ότι είναι άμπαλος, έτσι επειδή τους μέσα μας κάπνισε ή επειδή ξέρω 3 χρόνια πριν μας τράβωνε η εμφάνισή του, δεν έχει και νόημα η στήρα αντιπολίτευση, να το πω έτσι. Ωραία το πάω. Μάλιστα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα η ομάδα αμυντικά, εντάξει, ήταν normal θα έλεγα. Αυτό που δημιουργεί πρόβλημα γενικότερα στην άμυνα και που πέφτει σε λάθη και πιάνει λίγη θάλασσα από τους αμυντικούς μας και τον goalkeeper που τρώει κάτι γκολ, ας πούμε, που δεν φταίνει ευθύνη το ίδιος, έχει να κάνει με το κέντρο. Όταν λοιπόν από το κέντρο, από τους τρεις που είναι στο κέντρο, αμήνεται ο ένας, έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα. Νομίζω ότι καμία ομάδα δεν θα είχε πρόβλημα ότι θα το μπορούσε να το αποφύγει κάτι τέτοιο. Σε κάθε περίπτωση πάντως εμείς περιμένουμε η ομάδα να βελτιωθεί, να γίνουν σωστές επιλογές. Πολλές φορές η επιλογή Κάρολ δεν βοηθάει. Είναι απορίες άξιον αν και υπάρχει μια φημολογία όσον αφορά τον Μάξι Ροντρίγκες, γιατί ήταν στην αποστολή, δεν έπαιξε πάρα πολύ καλά με την Brighton. Mm-hmm. Θέλω άφοδος, εξαφανίστηκε. Έπαιξε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι με την Brighton, αλλά γεια σας. Τώρα. Ξεκίνησε ο ψηλός, ο οποίος ο ψηλός μη προκαλείς. Δεν έπαιξε άσχημα. Καλά έπαιξε, προσπάθησε. Αλλά αυτός ο ψηλός γιατί παίζει σε απορία. Ναι. Ο Κάρολ center for δεν είναι. Ναι. Τι δουλειά έχει στο κέντρο 9 στις 10 φορές. Γιατί δεν παίζεις τα άκρα, γιατί δεν center. Επίσης, ήταν η δεύτερη ερώτηση. Αν μου έλεγες την πρώτη, θα πήγαινα στη δεύτερη. Και ξέρεις, δεν καταλαβαίνω. Εντάξει. Η Wolf είναι μια ομάδα που είναι γρήγορη, δεν παίζει ξύλο, δεν είναι στόκ. Όχι. Γιατί να βάλεις τον Κάρολ μέσα. Αυτή βάλε, είναι η επιμονή για την καταλάβει. Βάλε Μπέλαμι Σουάρες, κοντό σχήμα γρήγορο, να γίνεται show, να γίνεται μακελιό. Να κάνει να δεν παλιά ένα φορτάκι. Βάλε κάτω δεξιά, γιατί να καίει τον Χέντερσον και να τον πιέζεις να αποδώσει τη στιγμή που δεν μπορεί να αποδώσει. Δεν βλέπω τον λόγο. Λες ότι ο Άνταμ δεν σου τραβάει. Τι πρέπει να κάνεις. Είσαι τελική ανάλυση, αν νομίζεις ότι δεν έχεις επιλογή άλλη δίπλα στον Λούκας, βάλε τον πιτσιρικά τουλάχιστον μαζί με τον Λούκας και βάλε δεξιά κάουτ και αριστερά Ντάουνι. Και έχει επιλογή πρώτη αλλαγή, ας πούμε, π.χ. το Μπέλαμι ή έχει πρώτη επιλογή αλλαγής το Μάξι. Κάνε κάτι ρε φίλε. Δεν ξέρω ποιος συμβουλεύει τον Κένι, ποιος τον επηρεάζει στις αποφάσεις του, γιατί σίγουρα δεν είναι όλες δικές του. Δεν μπορεί να γίνεται να είναι όλες δικές του. Κάτι δεν κολλάει στην ιστορία. Ή αν είναι όλες δικές του, κάποιος πρέπει να του μιλήσει. Έχει πάρει δύο ανθρώπους για να τον βοηθήσουν σε αυτό το πράγμα που κάνει. Αυτοί οι άνθρωποι πληρώνονται τσάμπα. Όχι, άμα είναι στους 25.000 του ελληνικού δημοσίου και έχουν κάνει μετάταξη πάνω στη Λίβερπουλ, να ξέρουμε να πούμε και μαζί με αυτό στην Τρόικα να τους απολύσει, να ξεμπερδεύουμε. Δεν μπορεί να τρώει πια άλλο ψωμί σε αυτή τη ομάδα κόσμος που δεν δουλεύει. Ή που δεν ξέρω τόσο τι κάνει. Εν πάση περιπτώσει, να πάμε να κάνουμε και εμείς αίτηση, ρε παιδί. Και άμα πήγαινε ομάδα στο αυτό, πλάκα κάνει. Τι λες τώρα. Τότε να κάθομαι να γυρίζω φιντάκι και έρχομαι να δω το μάτι. Να όλους μέσα. Ώρα το σήμα. Όλους μέσα. Κάτσε, θα παρατάξεις από 11, θα παρατάξεις 25. Ναι, τι σε νοιάζει εσένα. Τι φούτμπολ είναι αυτό, ρε. Αυτό είναι πολυμπόλ, δεν είναι φούτμπολ. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει εκεί πάνω. Δεν ξέρω, πάντως είναι αυτό που με ενόχλησε, είναι ότι μπήκε τον κόλλα στο 50 και αμέσως η ομάδα πάει πέρα σε χώρο, γεια σας.
στριμώχτηκε, αγχώθηκε, πίεσε. Για ποιο λόγο, ρε φίλε. Δηλαδή, η ψυχολογία και λες κάποιοι παίχτες ότι δημιουργούν πρόβλημα με στην παρουσία του στο κέντρο. Ειδικά το κέντρο είναι πολύ άδειο. Και σκέψω ότι πήραμε και 8 παίχτες εκεί το καλοκαίρι, έτσι. Καλά, έχει γεννήσει το κέντρο, ξέρω να το κάνουμε. Δηλαδή, είναι γεμάτο κέντρο με πολλές τρύπες. Δηλαδή, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πραγματικά όμως. Πραγματικά. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Ελπίζω να μην περιμένουν όλοι ότι ο Τζέραρντ θα κάνει τη διαφορά με την επιστροφή του κτλ. Περιμένουμε όλοι τον Τζέραρντ να σώσει την ομάδα. Ο αρχηγός δεν θα τη σώσει την ομάδα. Δεν μπορεί πια να τη σώσει για τον αρχηγό πρέπει να πούμε κάτι άλλο. Είναι 32 χρονών. Ένα. Έχει να παίξει 6 μήνες. Έχει να παίξει 6 μήνες. Πρόκειται από σοβαρούς τραυματισμούς. Έχει κάνει κακή διαχείριση ο ίδιος. Ο ίδιος έπαιρνε τις αποφάσεις να παίξει νωρίτερα. Τη μία για το Μουντιάλ, την άλλη γιατί το γουστάρει, την άλλη γιατί ξέρω εγώ εντάξει έχει κάψα με την ομάδα, έχει εγώ να τα αναγνωρίσω όλα. Εννοείται. Αλλά όμως όταν κάνεις λάθος επιλογή σου βγαίνει και είναι βάρος της ομάδας. Αυτό δεν πάω να καταλάβει. Και μετά έχεις βάρος δικό του το παιδί, ρε παιδί μου. Και ο ίδιος ζημιώνεται από αυτή την ιστορία. Γιατί αν είχε το μυαλό να σκεφτεί ότι κάτσε φίλε να κάνω υπομονή 20 μέρες ακόμα για να μην μείνω άλλους 4 μήνες εκτός, κάναν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι, ρε παιδί μου, δεν μπορείς να περιμένεις πια όλα από τον Τζέρα. Όχι. Και εδώ 10 χρόνια τα περιμένεις όλα από τον Τζέρα, το παιδί μου. Δηλαδή δεν γίνεται. Οκ. Okay. Κάποιοι θα πρέπει να σκεφτούν τις σωστές λύσεις και δεν αναφέρομαι μόνο στον προπονητή της ομάδας, ο οποίος και αυτός έχει ευθύνη, αλλά ευθύνη έχουν και γύρω του με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Εκτιμώ πάντως ότι το να επιμένουμε σε λύσεις ανθρώπων σε μια σύνθεση η οποία δεν σου αποδίδει είναι πρόβλημα. Και λέω εγώ, αν αυτή η ομάδα όπως την πάρεις, την βάλεις αντίπαλη στη United, εκεί το πρόβλημα θα είναι πολύ χοντρό. Θα έχουμε πρόβλημα. Νομίζω ότι θα ξεφτυλιστούμε. Το λέω στεχνά. Νομίζω ότι θα ξεφτυλιστούμε. Παιδιά, η United αυτή τη στιγμή βγάζει φωτιές. Ναι, είναι τούρμο. Εντάξει, χωρίς τον Clever στο κέντρο αλλάζει πολύ η εμφάνιση της ομάδας. Από τους οπαδούς της United εγώ έχω να πω... Φερίσον. Όχι, ήταν ο βοηθός του. Λοιπόν, από τους οπαδούς της United που συζητάμε μια φορά και αυτοί εγκρινιάζουν, ας πούμε, γιατί τώρα έχει κάνει μια ψιλοκυλιά η ομάδα. Ναι, εντάξει. Τους στέγει ο τεχεία, στο κάθε ομάδα, κάθε οπαδός της ομάδας έχει. Παρεπιπτόντως, έβγαλε τα... Αυγάλωτα να πιστώ, έτσι. Εγώ είπα σε κάποιους φίλους μου που γκρινιάζανε καλοκαιριάτικα με τις πρώτες εμφανίσεις μου, ρε σε αυτό ξέρει καλά καλά αγγλικά ακόμα. Πώς θα συνεχίσει με τον Ζωρίδη. Ξέρετε ότι κάθε τερματοφύλακας που πάει σε μια καινούργια ομάδα, η πρώτη του χρονιά δεν είναι η καλύτερη. Μέχρι να προσαρμοστεί, να μάθει τον τρόπο, να συνεννοηθεί με τους αμυντικούς, να δέσει με τους αμυντικούς. Δεν είναι και εύκολα τα πράγματα. Δεν ξέρω. Πάντως η Λίβερπουλ προβληματίζει. Και... αυτό που εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ, ρε παιδί μου, είναι αυτό που είπες πριν, ότι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όταν δέχεσαι γκολ πρέπει να πελαγώνεις. Με μια ομάδα όπως η Wolves, δηλαδή είναι πελαγώνεις σε παιχνίδια με τη Wolves, στα παιχνίδια, ας πούμε, με τη United που είναι πολύ πιθανό να δεχτείς γκολ, τι θα κάνεις. Δεν ξέρω, ειλικρινά... σκέψου, ρε παιδί μου, ότι έπαιζε την ίδια ώρα με τη West Brom, την έγραφα για το... site και δόξα τω Θεώ δεν γινόταν τίποτα στο Hawthorne και καθόμουν και βλέπα τη Liverpool. Αλλά και εκεί δεν έβλεπα κάτι το συγκλονιστικό. Όντως. Δεν ξέρω, είναι πράγματα που πρέπει να αλλάξουν τώρα, όσο είναι νωρίς. Να σου πω αυτό που λες τόσο νωρίς δεν είναι πάρα πολύ σωστό. Εγώ δεν πάω να δεχτώ αυτό που λένε όλοι. Μα τώρα μόλις ξεκίνησε λέει... Εντάξει παιδί, είπαμε για 7 αγωνιστική. Έχουν φύγει ήδη. Πρέπει να γίνουν παιχνίδι. Πόσο κουραστικοί να γίνουν πια και άλλοι μόρφοι, τώρα είπα το καλοκαίρι τι γίνεται. Να θυμίσω ότι μπαίνει Οκτώβριος. Σε όλους, σε μια εβδομάδα. Και το πρωτάθλημα ξεκίνησε... Έχεις ντέρμπι. Με την Everton. Όχι, είναι ντέρμπι. Έχεις ντέρμπι. Οι Evertonians περιμένουν πώς και πώς να γκελάρεις. Έχουν τα χάλια τους, περιμένουν μια ευκαιρία να ανακάμψουν. Και είναι ταμάμ στον κούντι στο παιχνίδι για να γίνει ζημιά. Και επικοινωνιακά και όλα έτσι. Και ψυχολογία και κουλούπουλο πολύ. Λοιπόν, αν εσύ δεν παρουσιαστείς όπως πρέπει, το χάσεις. Και το Σάββατο, δεν ξέρω σε τι κατάσταση ήταν ο Τζέραρντ, για μένα, και ας με διορθώσουν κάποιοι φίλοι, ας γράψουν τα σχόλια. Ναι, εννοείται. Η δεκάδα δεν έχω γράψει και πρόσφατα. Πρέπει να είναι Ρέινα, δεξιά Κέλι Τζόνσον, ένας δύο, όποιος είναι πιο έτοιμος. Ναι. Στο κέντρο της άμυνας Σκίρτελ Κάρα, ο Άγκερ νομίζω το Γενάρη πρέπει να βρει άλλη ομάδα. Φτάνει πια αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι 5 χρόνια στην ομάδα. Έχει παίξει τα 2-2,5. Τα υπόλοιπα είναι τραυματίας. Και είσαι πηγής νομίζω. Ναι. Αριστερά Ενρίκε. Στο κέντρο Λούκας Τζέραρντ.
δεξιά Κάουτ, αριστερά Ντάουνινγκ, μπροστά Μπέλαμι και Σουάρες. Έμεσα λες. Πάνε την ομάδα να τρέξει σαν τρελή και άμα βγάλουν άκρη εκεί στον Κούντουσαν με φτύστε. Και εννοείται αυτή τη στιγμή μου αναφέρεις τους πιο μπαρουτοκαπνισμένους αν θέλεις σε τέτοια παιχνίδια. Μπαρουτοκαπνισμένους, εμπειρία, συνέχεια στην ομάδα πλην Σουάρες Μπέλαμι που δεν ήταν έτσι. Ο Μπέλαμι όμως έχει εμπειρία. Συνθέτεις έναν κορμό παλιών παιχτών στην ομάδα με κάποιους καινούριους που βλέπεις ότι έχουν ας πούμε αυτό που θέλεις. Δηλαδή ο Σουάρες έχει τεχνική δεξιότητα, εκείνη η, πλάτη με, εκείνη η τρίπλα που έκανε με πλάτη, εντάξει δεν υπάρχει αυτή η τρίπλα που φαινά έτσι. Δηλαδή το προηγούμενο τεύχος ήταν ρεντόντο. Σουάρες τι να συζητήσουμε, Μπέλαμι είναι γνωστό τρεβοκομείο, απλά βγαίνει χωρίς τον μπαστούνι του γκολφ στα αποδητήρια. Το κλέψαν. Ναι. Ντάουνινγκ είναι ό,τι πρέπει για αριστερά και να αλλάζει θέσεις με τον Κάουτ ή να παίξει αριστερά ο δεξιοπόδρας Μπέλαμι, δεξιά ο Ντάουνινγκ να συγκλίνει πάνω στο, στην κορυφή και να βάλε... Να συγκλίνει, ναι, ναι. Το πηγαίνει έτσι όπως είναι αριστεροπόδρας από δεξιά και κάνει έτσι. Μαζί τα θέλω έτσι. Πράγμα, το κάνεις βέλος. Και είναι μπροστά Κάουτ και Σουάρες και όλος βγάλει άκρη. Ή να παίζει μπροστά Κάουτ από πίσω Σουάρες. Νομίζω ότι θα μπορούμε να πούμε περισσότερα για την ενδεκάδα και τα λοιπά την Παρασκευή ναι. Που θα ξέρουμε και τι γίνεται, χτύπα ξύλο, χτυπήσει κανείς και τα λοιπά. Αλλά θεωρώ ότι η ομάδα πρέπει να είναι έτσι. Και έχει τον πάγκο πρώτη αλλαγή, τον Μάξι. Αν κουραστεί ένας, βάζεις τον Μάξι και παίζεις πάλι το παιχνίδι σου. Είτε τον Μάξι δεξιά και τον Ντάουνινγκ αριστερά, ή τους έχεις αναλλάξει, ή κάνεις κάτι ρε φίλε. Αυτό το πράγμα, όπως εξελίσσεται, με κάποιες φάσεις τον Σκίτελ πειράματα δεξί μπακ, έλεος. Ρε Φεργί, θα σε πάρουμε εμείς. Μα έλεος. με τον Σκίτελ δεξί μπακ, με Λούκας Χέντερσον Άνταμ στο κέντρο. Να τρέχει ο Λούκας Χέντερσον να μαζέψει τα αμάζευτα. Ο Πιτσιρικάς να κάνει το τροφονόμενο να μην ξέρει από πού έρχεται γιατί βλέπει ότι Άνταμ είναι εκτός τόπου και χρόνου. Επιμένει ο παππούς. Πώς το λένε. Και δεν ξέρει τι του γίνεται. Δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν ξέρω πού μπορεί να πάει αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει η ομάδα να συνέλθει. Θα πρέπει η ομάδα να συνέλθει και να μπορέσει να μην χάσει έδαφος, διότι όπως βλέπουμε η Τότεναμ είναι από κοντά. Και η Άρσεναλ δεν θα είναι τόσο χάλια όσο νομίζουν μερικοί. Όχι, εννοείται. Και θα έχει πολύ να αναστρώσει και θα υπάρχει πίεση για την τετράδα. Η Chelsea είπαμε κάποια στιγμή να ξεμπουκώσει. Οι δύο ομάδες του Manchester θα είναι στην τριάδα. Ναι. Έτσι. Εγώ νομίζω ότι θα είναι το 1-2. Δεν ξέρω ποιος αντέχει πιο πολύ. Και εγώ βλέπω ότι η United θα αντέχει πιο πολύ. Τέλος πάντων, είναι νωρίς γι' αυτό. Αλλά νομίζω ότι η θέση 1-2 πάνε στο Manchester φέτος. Αντικειμενικά μιλώντας. Αυτά που λες. Δεν ξέρω ρε παιδί μου. Ήδη είσαι στο μείον 6. Όχι. Okay. Ή τότε να μην είχε ένα παιχνίδι λιγότερο αν θυμίσω. Ναι, μας προφεράσει. Να το κερδίσει. Λοιπόν, το μείον 6 μπορεί να πάει να ισοφαριστεί αν κάνεις δύο νίκες πες με United και City. Αλλά με αυτή την εικόνα που έχει η Liverpool αυτή τη στιγμή, ούτε το United μπορεί να κερδίσει, ούτε και τη City. Κακά τα ψέματα. Sorry αν γίνομαι κακός, sorry αν είμαι σκληρός, έτσι είναι. Ακριβώς έτσι. Δεν ξέρω. Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν ένα σύντομο, δηλαδή κάναμε ταρτάκι, δεν πήγαμε παραπάνω. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν είχαμε και πολλά να πάμε. Να πούμε, εντάξει, υπάρχουν ψιλοειδησούλες γύρω από την ομάδα, αλλά... Θα επιστρέψουμε. Θα επιστρέψουμε, Δημήτρη, εδώ στις εβδομάδες. Και την Παρασκευή ένα σίγουρο preview για το Σαββατοκύριακο. Καλό γεμάτο, με φορτισμένη μπαταρία. Έχουμε ξεκινήσει το ραδιόφωνο με κάποιοι εκεί, δεν μπορούν να καταλάβουν κάποια πράγματα. Έχουμε ξεκινήσει το ραδιόφωνο του Motorsports. .gr radio, λέει την διεύθυνση. Έχουμε ξεκινήσει δηλαδή τις εκπομπές μας και μέχρι το Σαββατοκύριακο θα ξεκινήσουμε κανονικά το πρόγραμμά μας. Μείνετε κοντά, θα υπάρχει εκπομπή για Liverpool, για Manchester, για City, για Everton, για Arsenal, θα υπάρχουν για όλες τις ομάδες της Αγγλίας. Θα υπάρχει Ισπανικό, Ιταλικό, Γερμανικό. Θα υπάρχει εκπομπή Zone Champions Planet που θα παρακολουθεί τα πάντα τα βραδινά παιχνίδια. Θα έχουμε εκπομπή για μηχανοκίνητο. Για golf θα την κάνουμε με Skype με τον Μπέλαμι. Μπέλαμι την έχει. Σωστό. Τένις. Τένις δεν ξέρουμε ποιος από μέσα παίζει μέσα στην ομάδα, αλλά θα δούμε τα σημαντικά. Φέρω από ένα φίλο, παιδί μου, δεν είναι τίποτα. Το Φέντερ. Όχι, λέμε ότι όπως ο Μπέλαμι είναι golfer. Δεν ξέρω. Κάποιος τένιστας. Κάποιος θα έχει κολλήσει την ραγκέτα σε κάποιον άλλο. Δεν μπορεί. Τι άλλο. Πυγμαχία θα έχουμε. Όχι ακόμα, αλλά το έχουμε βάλει μπροστά. Ωραία, για να φέρω το παροτέλειο. Θα υπάρχει στο Motorsports και εκπομπή για μπάσκετ.